μα δεν ξέρω πού. Η λέξη τακίνι είναι λατινοηγυρικής προέλευσης, αλλά και αραβοπερσικής. Τακίνι είναι ο σύντροφος, ο καλός φίλος. Μάλιστα στην Ελλάδα, εξαιτίας της πολυχρησίας της, έχουμε δημιουργήσει και ρήμα. Λέμε πως τακιμιάζομαι κάποιον. Στην υπερωτική Ελλάδα λέμε κομπανίες, λέμε ζύγες, λέμε νταούλια, λέμε βιολιά, λέμε βιολούδια. Τα τακίμια στη Σύφνο έχουν αυτή την συγκρότηση, η οποία δεν είναι πολυπληθής. Ένα βιολί και ένα λαούτο. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση του τακίμιου είναι αυτό το τακίμιασμα, αυτός ο συχνοτισμός, αυτή η συντροφικότητα.
τακίνι, βιολί και λαούτο, κουρδισμένα και ταιριασμένα στον ίδιο τόνο, στα χέρια του βιολιτζή και του λαουτιέρι, που παίζουν την παραδοσιακή μουσική. Είμαστε 4-5 γενιές μουσικών. Εν ζωή είμαστε 3 άτομα. Εγώ, ο γιος μου και ο εγγονός μου, οι οποίοι και οι τρεις συνεχίζουμε την παράδοση. Πάντα στη Σύφνο είμαστε βιολί λαούτο, τακίμι ονομαζόμενο, και πηγαίναμε σε πανηγύρια, σε γάμους, σε βαφτίσια, στα πάντα. Οτιδήποτε γλέντι γινότανε, ήταν και το τακίμι μέσα. Καλές εποχές. Πόσα τακίμια είχε η Σύφνος? Πολλά. Πρέπει να είχε, έτσι όπως τα υπολογίζετε περίπου, ας πούμε, καμία τριανταριά. Ναι. Τριάντα και. Κάθε περιοχή είχε και ένα τακίμι. Το τακίμι αυτό διασχέδαζε τους ανθρώπους. Όσοι ήταν απομονωμένοι, όσοι δεν είχαν, ας πούμε, που να αποδοθούν. Και τελικά όσοι έπρεπε να γλεντήσουν χωρίς να έχουν και παράδες, χωρίς να έχουν σχεδόν τίποτα. Συνήθως στην συφνέικη μουσική τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το βιολί. Όταν μια παρέα, κάποιος που ενδιαφερόταν για μουσική, ήθελε να καλέσει τους μουσικούς, απευθυνόταν στο βιολί, στο βιολιτζί. Και αυτός ανάλογα την παρέα κανόνιζε το πιο λαούτο, το πιο λαουτιέρι θα έπαιρνε. Αν είχε δηλαδή παρέα που θέλανε περισσότερο χορό, έπαιρνε λαουτιέρι που φημιζότανε για τον καλό του χρόνο. Εάν η παρέα είχε, δεν είχε τραγουδιστές καλούς, κανόνιζε ο λαουτιέρης να έχει τη δυνατότητα του τραγουδιού. Κάπως έτσι στην πορεία της συφνέκης μουσικής διαμορφώθηκαν και τα τακίμια, δηλαδή ο βιολιγκής και ο λαουτιέρης που τέριαζαν καλύτερα μεταξύ τους και ανάλογα την περίπτωση τους καλούσαν οι παρέες και οι ενδιαφερόμενοι.
διαφορά είχαν στο άκουσμα τα τακίμια από τη μια περιοχή στην άλλη? Είχαν μια μικρή ακουστικότητα. Δηλαδή? Δηλαδή είχαν καταρχήν τραγούδια που πλησιάζανε ορισμένες περιοχές. Αυτό είναι ξύκολο, λέγανε. Ξύκολο. Ξύκολο, δηλαδή δεν ταιριάζει και τόσο. Οπότε εγώ, ας πούμε, δεν το πολύ δίνω σημασία. Τους ποιητικούς αυτοσχεδιασμούς που συναντάμε στη Σύφνο, εύστοχα και εύγλωτα οι Σύφνοι τα λένε ποιητικά. Αποτελούν μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση και μέρος ενός γλεντιού. Τα ποιητικά αυτά έχουν μια πληρότητα στιχουργική και κυρίως νοηματική. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι τόσο δεξιοτέχνες στη δημιουργία των ποιητικών. Υπάρχει μια κατηγορία μάλιστα τέτοιων δημιουργημάτων που τα λένε ξύκολα ή ξέκολα, γιατί δεν κολλάνε πουθενά. Στις χιλιάδες, όταν λέω στις χιλιάδες, χιλιάδες. Γιατί είμαστε και δύο άτομα τουλάχιστον την εποχή εκείνη, δύο άτομα λαουκέριδες των Αρδεμών. Και με το παραμικρό κάποιος από τους δυο μας έπαιζε. Βιοντζέ ήταν τότε περισσότερα. Θυμάμαι πάρα πολλούς οργανωπαίκτες της Σύφνο, οι οποίοι ήταν και ένας από τους καλύτερους ο Αντιλαβής, ο οποίος έβγαλε και αυτό μια γενιά του Ξανθάκηδες, εγγόνια του είναι αυτή. Είχε ένα γιο ο οποίος ήταν φοβερός και ήρθε από την πόλη και έκαμε ένα δίσκο των 78 στροφών των πολιτικών.
Αλλά ήταν, δυστυχώς ήταν ο άνθρωπος άρρωστος που ήρθε από την πόλη και δεν συνέχισε τότε. Ενώ ο πατέρας του ζούσε και έπαιζε ακόμα αρκετά χρόνια, μέχρι που μπορούσα. Τις μουσικές εδώ της Ύφνου, πόσο τις επηρέασαν αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν Κωνσταντινούπολη Ύφνου? Αυτοί που επηρέασαν βέβαια την Κωνσταντινούπολη, όσο καιρό μέναν εκεί, μετέφεραν και τραγούδια από την πόλη. Και μάλιστα τραγούδια τα οποία τραγουδούσαν καταπληκτικά. Τα Κύμια στις αρχές, τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ γνωστά ήταν αυτό του αείμνηστου του Αντώνη του Κόμη του Μουγάδη με το Λευτέρι του Λουκατάρι, του Γιάννη του Κόμη του Νόνικου με το Λευτέρι του Λουκατάρι, του Νόνικου με το Γαλήφο ή με τον αείμνηστο τον Απόστολο τον Αβρανά. Όπως περίφημο τακίμι ήταν ο Γιάννης ο Ξανθάης ο Κουτσουνάς με τον Γιάννη το Γαλήφο. Τα τελευταία χρόνια ένα άλλο τακίμι που είχε διαμορφωθεί στα πλαίσια της σχολής για την παραδοσιακή μουσική που είχε ιδρύσει η αείμνηστη Φραγκίσκη Καρόρη ήταν ο Απόστολος ο Αρμελενιός με το Γιάννη το Γαλήφο. Υπήρχε και το γνωστό τακίμι του Γιώργη και του Αντώνη του Ξανθάκη, οι οποίοι μαζί με την αδερφή τους τη Μαρία είχαν γίνει πολύ γνωστοί και λόγω της δισκογραφίας που είχαν κάνει, όχι τόσο στο νησί μας, όσο περισσότερο στην Αθήνα, σε χορούς, σε συναισθιάσεις, αλλά και σε μαγαζιά. Ο Παναγιά μου, ο χαμάνα μάνα μάνη, καλέ ο πάνα, για μου του μπαλί. Χαμάνα μάνα μάνη, και του χωριού κολώνα, είσαι στο λιδί. Ο χαμάνα μάνα μάνη, καλέ είσαι στο λιδί ξακουστό. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Ξανθάκης, ο γιος του Αντώνη του Ξανθάκη, του βιολιτζή του συγκροτήματος. Ο πατέρας μου ξεκίνησε από πολύ μικρός να παίζει βιολί, όντας και ο παππούς του, ο αντιλαβής από της γιαγιάς μου το Σόι, βιολιτζής, και ο Γιάννης ο Ξανθάκης, θείος του, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει το μουσικό κομμάτι της οικογένειας. Από μικρό παιδί τίποτα άλλο δεν τον ενδιέφερε παρά μόνο το βιολί και το λαούτο, γιατί στην αρχή ξεκίνησε με λίγο λαούτο και μετά. Τα χρόνια της κατοχής πήγε περίπου 8 χρόνια στην Άξο, εκεί με άλλους βιολιτζίδες ντόπιους, ας πούμε, το μωρό συγκεκριμένα του έδειξε πράγματα, ας πούμε, και έγινε πιο καλύτερος στο θέμα αυτό. Και το 1949 ξεκίνησε την πρώτη του εκπομπή στην ραδιοφωνία τότε μαζί με τη θεία μου τη Μαρία και τον αδερφό του τον Γιώργη. Στη συνέχεια επακολούθησαν και άλλες πολλές ηχογραφήσεις και είναι η αυθεντική συφνιώτικη κομπανία που έβγαλε τα τραγούδια της Ύφνου προς τα έξω με τον τρόπο όπως πεζόντουσαν τα χρόνια τα παλιά. Στη συνέχεια φτιάξαν και ένα μαγαζί στην Αθήνα και στην Οδό Κολοκοτρώνη, περάσαν όλα τα νησιά από εκεί. Πήγαινε ερχόταν βέβαια μεταξύ Ύφνου και όλων των νησιών, Σίκινο, Φολέγαντρο, Κύμολο, εξού και τη μητέρα μου που την πήρε από τη Σίκινο. Είχε πάει έτσι για να παίξει και εν πάση περιπτώσει ερωτευθήκανε και την έκλαψε και την έφερε εδώ στη Ύφνου. Oh,
τα Κίμια, τα Συχνέκα δεν ήταν μόνο γνωστά στη Σύφνο, δεν ήταν λίγες οι φορές που πηγαίνανε στην Αθήνα με αφορμή κάποιο γάμο συμπατριωτών μας στην Αθήνα, στη Μήλο. Και βέβαια όταν τολμούσαν αυτό το ταξίδι, δεν ήταν μόνο για μια-δυο μέρες, μερικές φορές κρατούσε και μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες. Γιατί ήταν τόσο το ενδιαφέρον των πατριωτών μας που μένανε στην Αθήνα που τους κρατούσαν εκεί για μέρες και τους αφήνανε να φύγουν. Το ίδιο γινόταν και στη Μήλο. Έχουν έρθει στην Αθήνα καλεσμένοι ενός συλλόγου νέων Συφνίων να τιμήσουμε τον βιολιτζή και έρχεται το Τακίμι. Έχουμε κανονίσει ένα δωμάτιο στη Φιλοθέη, στο καλύτερο μέρος, αλλά επειδή τότε οι περισσότεροι είτε δουλεύαμε είτε σπουδάζαμε, το πρωί τους είχαμε πει ότι θα μείνουν στο διαμέρισμα. Τα απογευματάκια θα πήγαινε κάποιος να τους πάρει, να τους γνωρίσουμε, να καθίσουμε παρέα. Ο Λαουτιέρης είχε τη φαϊνή ιδέα να πείσει το βιολιτζή να πάρουν ένα ταξί και να κατεβούν στον Πειραιά, που ήταν συφνέικο καφενείο το λέγαμε. Πάνε στο καφενείο, βρίσκουν γνωστούς, συμπατριώτες, όλα μια χαρά. Ο Λαουτιέρης κρατούσε και το λαούτο του, και λέει στο βιολιτζή, του λέει, σε παρακαλώ, θα φύγω για λίγο. Εκεί στον ηλεκτρικό κάπου ήταν ένας κατασκευαστής και επισκευαστής οργάνου. Πάω γιατί το λαούτο μου θέλει να το φτιάξουμε λίγο. Πάει εκεί, τον νίξανε, γνωριζότανε, έπαιζε και εκείνος λίγο λαούτο, δοκιμάσαν το όργανο, ήπιανε και ένα ποτηράκι. Μάλλον ήπιανε και δεύτερο και τρίτο. Κάποια στιγμή ο χρόνος έχασε το νόημά του για το Λαουτιέρι. Ο βιολιτζής, ο άνθρωπος, δεν ήξερε από Αθήνα να κυκλοφορήσει αυτά. Το καφενείο στις 3 η ώρα 4 έκλεινε. Βγήκε εκεί στο Πειραιά, ο άνθρωπος δεν ήξερε που να πάει. Πήγε, κάτσε έξω από το καφενείο και περίμενε. Ευτυχώς για καλή του τύχη πέρασε κάποιος που δούλευε εκεί κοντά, τον πήρε, πήγανε σε ένα σπίτι. Κάποια στιγμή τους αναζητήσανε από τη Σύφνο και αρχίσαμε κι εμείς που είμαστε στην Αθήνα να τους αναζητούμε, να δούμε τι γίνανε. Γιατί στη Φιλοθέα, στο δωμάτιο που σας αφήσαμε, δεν ήτανε. Τελικά, μετά από κάποιες συνεννοήσεις, κάποια τηλέφωνα, μάθαμε ότι ήταν στον Πειραιά ο βιολιτζής, τον είχε μαζέψει ένας γνωστός και ήταν στο σπίτι του. Και ο Λαουτιέρης το βράδυ μετά τη 11-12 πήρε σπίτι του και του είπαν ότι τον ψάχνουμε και τον στείλανε εκεί που ήταν ο βιολιτζής και μαζευτήκαμε βέβαια όλοι μαζί και στο αποτέλεσμα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι.
στους γάμους ξεκινούσαμε από ένα καφενείο, γιατί τότε ήταν η καφενεία. Πηγαίναμε, παίρναμε τον κουμπάρο, το οποίο ήταν οργανικός σκοπός, την κουμπάρα πάλι οργανικός άλλος σκοπός, και μετά όταν πηγαίναμε στο γαμπρό, παίζαμε του γαμπρού οργανικά πάντα και παίρναμε για την ύφη και πηγαίναμε στην εκκλησία. Μετά από την εκκλησία τους παίρναμε πάλι, τους πηγαίναμε στο νηφικό, ας πούμε, έτσι, συφνέικα, και συνεχίζει το γλέντι. Έπαιζε πάντα το ένα τακίμι στο χορό και μετά όταν χόρευε η νύφη άλλαζε το άλλο τακίμι, που ήταν συνήθως δύο τακίμι, γάμου, και συνεχιζόταν το γλέντι μέχρι το πρωί. Η σκοπή του δρόμου πεζότανε η οργανική για τον νιόνιφα, ας πούμε, και τέτοια κουμπάρους, και είναι ένας σκοπός του δρόμου που λέγεται όντως του δρόμου, και συνεχίζουν και λέμε ανεβαίνω κατεβαίνω κρίμαντα ανεβάγματα, την αγάπη μου δεν είδα κι ασχηνώ τα κλάματα, μέρες είχα να περάσω από αυτή τη γειτονιά, και τέτοια πράγματα. Έχει αρκετά στιχάκια τα οποία τα λέμε οπουδήποτε βγούμε από σπίτι, από καφενείο, από ταβέρνα, αυτό το σκοπό θα παίξει το τακίμι του δρόμου που λέμε και θα πάει. Και είναι και ένας άλλος, η Έλλη, αλλά δεν είναι και συμφιλέκος καθεύτης. Και αυτό το παίζουμε κάπου, αλλά ανεβαίνω-κατεβαίνω είναι το στάνταρ στους δρόμους. Σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του νησιού μας, ήταν πρωταγωνιστές στους γάμους, στα πανηγύρια, στις γιορτές, στις ευχάριστες και ευτυχισμένες στιγμές μας, και όχι μόνο
μέσα σε σπίτια και μέσα σε χώρους, αλλά και η διαδικασία του να θέμε να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα φίλο, σε ένα γνωστό, να πάμε να τον βρούμε, όταν έχουμε κάτι να του πούμε, να πάρουμε τα όργανα και να βγούμε στους δρόμους τραγουδώντας τα μαρσάκια ή τα αντίστοιχα τραγούδια του δρόμου, να πάμε να κάνουμε τη μακινάδα στο φίλο, στο γνωστό, στον άνθρωπο που θέλαμε να βρούμε, να του πάμε τα βιολιά. Θεωρείται μεγάλη τιμή το να πάρεις τα όργανα και να κάνεις επίσκεψη σε ένα φίλο, σε ένα γνωστό. Οι μακινάδες στη Σύφνο είναι ένα προσφυλές έθιμο. Προσπαθούν κάθε φορά με τα όργανα μπροστά, με το βιολί και το λαούτο, να επισκεφθούν σπίτια αγαπημένων, σπίτια συγγενών, φίλων, και όταν πια σε όλο το δρόμο με την ευοχία, με το κρασί, με το ούζο, με τους μεζέδες που βγαίνουν και τους κερνάνε, φτάσουν στο σπίτι που επιθυμούν, ακριβώς στο κατώφλι της πόρτας, θα πούν διάφορα στιχουργήματα, διάφορα ποίηματα, για να τους υποδεχτεί ο νοικοκύρης, να τους φιλέψει, να τους κεράσει και να περάσουν ωραία. We'll be right back.
συνδυασμένη μέσα σε όλες τις φάσεις της διασκέδασης οι οργανοπαίχτες μας, τα τακίμια μας, ξέρανε και τις αδυναμίες μας, τις ευαισθησίες μας και ανάλογα ήταν και η συμπεριφορά τους και τα τραγούδια που παίζανε. Και συμμετέχοντας και στις αστείες και ευτράπελες στιγμές, γινόταν οι διασκεδαστές μας. Τώρα καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πολλά τακίμια της Ύφνου, 14, 15. Για πρώτη φορά μπροστά στο φακό της εκπομπής μας, πάνω σε ένα σκοπό, πάνω σε ένα μοτίβο, πάνω σε ένα τραγούδι, ο καθένας παίρνει το μέρος του, αυτοσχεδιάζει και δείχνει όχι μόνο την συνέχεια της παράδοσης μέσα από ένα τραγούδι, αλλά τη συνέχεια αυτής της ίδιας της ύπαρξης της μουσικής. Σε ένα νησί μελωδικό, με σπάνιες μουσικές, με σπάνιους χορούς και κυρίως με την σπάνια φιλοξενία και το ήθος των Συφνιών.